Στο γενικό πλάνο τα παπούτσια, ε. Ναι, βέβαια. Η εταιρεία NAC φυσικά. Πώς θα ξεκινούσαμε χωρίς εκείνους? Να μην ξέρουμε τι θα φορεθεί φέτος το χειμώνα? Να μην είμαστε οι πρώτοι που θα δούμε μποτάκια, γόβες και ό,τι καινούριο έχει βγει στην αγορά? Από ό,τι βλέπω, μια πρώτη ιδέα μας δείχνουν. Μια πρώτη ιδέα. Α, βλέπω φέραν και μπαλαρινούλες. Α, και σε ωραία χρώματα. Να το. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, όλα αυτά σε λίγο, να μου είσαστε έτοιμοι και για να δούμε τι υπάρχει στην αγορά και βεβαίως για να χαρίσουμε και σε εσάς πολλά από αυτά. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά, να θυμίσω ότι έχω ανεβάσει στο Twitter μία φωτογραφία με ένα ζευγάρι που επέλεξα να δώσουμε δώρο από το Twitter και είναι το συγκεκριμένο. Ορίστε. Είναι αυτό εδώ. Θα το δείτε φωτογραφία. Είναι μια υπέροχη γόβα, θα μας πει λεπτομέρειες η Ειρήνη σε λίγο που θα είναι μαζί μας. Είναι από την εταιρεία NAC. Είναι NAC και το συγκεκριμένο σχέδιο και βεβαίως μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματά τους. Όμως, εγώ σήμερα θα ήθελα, μια και μόλις κυκλοφόρησε και αυτό, να το κάνουμε δώρο σε μια αγαπημένη φίλη τηλεθεάτρια από όλες εσάς που θα κάνετε retweet τη φωτογραφία που έχω ανεβάσει. Και εννοείται και τρία ζευγάρια θα δώσουμε σε λίγο τηλεφωνικά. Λοιπόν, έλα μέσα, βρε Ειρήνη μου. Έλα να σε φιλήσω. Καλησπέρα. Και να σε υποδεχτώ. Καλησπέρα. Καλό μας ξεκίνημα. Καλό μας ξεκίνημα. Στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Για να σε δω, δεν θέλω να μου γυρνάς πολύ πλάτη. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, προσπαθούσαμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα δούμε στην πρώτη μας επαφή. Τηλεοπτική εννοώ. Λέω, για να δω τι θα μας φέρουν σήμερα, αλλά χαίρομαι που δεν μείναμε μόνο στις γυναίκες, που εντάξει, είναι και το βασικό μας θέμα, γιατί εμείς οι γυναίκες είναι που πιο πολύ, πιο πολύ από τους άντρες και εννοείται και από τα παιδιά ασχολιόμαστε με το κομμάτι αυτό, με το πώς θα ντυθούμε, τι παπούτσια θα φορέσουμε. Ξαναλέω ότι τα παπούτσια είμαστε τυχερές εμείς οι γυναίκες, γιατί αν εξαιρέσεις αυτά που μπορεί να χρησιμοποιείς γενικότερα για δουλειές, δεν παθαίνουν κάτι. Τα έχουμε, τα φοράμε, τα ξαναφοράμε και την επόμενη χρονιά, τα ξαναφοράμε και την παραπάνω χρονιά. Τα περισσότερα δεν παθαίνουν τίποτα όταν μιλάμε για γόβες. Τι εννοώ δηλαδή, πόσες φορές θα τη βάλεις τη γόβα να πας κάπου? Δεν είναι αυτό που θα πας να παίξεις ποδόσφαιρο που πάνε τα παιδάκια, που εννοείται θα χαλάσει, θα αυτός. Άρα, ουσιαστικά, κάνοντας σωστές επιλογές, έχετε κλείσει το να έχετε, λέω, παπούτσια στο σπίτι σας, που να δείχνουν πάντα καινούργια και θα είναι, και να μπορείτε να αναπτύξετε μια πολύ ωραία συλλογή, σιγά-σιγά, κανείς δεν βιάζεται, ο καθένας όπως μπορεί, με ένα ζευγάρι το χρόνο. Δύο. Όπως νομίζει και να μπορεί να τα φορέσει και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου και σε μια δεκαετία. Βεβαίως πάντα όταν είναι και μια γόβα που έχει και ένα ονοματεπώνυμο που σημαίνει ότι έχουν φροντίσει για τα υλικά να είναι ακόμα καλύτερα, ο τρόπος ραφής κτλ. Πόσα λόγια είπα πάλι, Ειρήνη μου, εσύ τώρα. Εισαγωγή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα να σας δείξουμε τα νέα μας παπούτσια για την χειμερινή κολεξιόν. Το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος, γιατί όσο περνάει ο καιρός θα φέρνουμε όλο και πιο χειμερινά, όλο και μπότες, μποτάκια για όλες τις ώρες, για πρωί, για βράδυ. Έχουμε φέρει και μια μικρή γεύση από παιδικά, γιατί είναι η εποχή που οι γονείς ψωνίζουν, ναι, τα παιδάκια έχουν ξεκινήσει το σχολείο. Όχι μόνο αυτό, το πόδι των παιδιών αναπτύσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, κυρίως των αγοριών, δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί μεγαλώνουν και πιο πολύ το πόδι τους. Ναι. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι όλοι σας βγαίνετε πολλές φορές και εκτός προϋπολογισμού. Λες, ωραία, πήραμε καινούργια αθλητικά για φέτος. Δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρετε να βγάλετε και όλη τη σεζόν. Όχι. Πιθανότητα είναι και επειδή τα φθείρουν, όπως λες, γιατί θα παίξει το παιδάκι, θα παίξει το σχολείο, θα παίξει μπάλα. Οπότε έχουμε φέρει και μια γεύση για τα παιδικά. Αλλά τώρα, στα γυναικεία, που όπως είπες, οι γυναίκες τώρα έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τι είναι στη μόδα, τι θα φορέσουμε φέτος το χειμώνα. Έχουμε φέρει παπούτσια τα οποία είναι για αυτή την εποχή. Ο καιρός έχει κρυώσει λιγάκι, έχουμε αφήσει τα καλοκαιρινά στην άκρη. Οπότε θέλουμε παπούτσια και για το πρωί και για το βράδυ. Έχουμε φέρει και flat, αλλά και με τακούνι και με λεπτό και χοντρό, αλλά και πλατφόρμα, γιατί φέτος είναι στη μόδα η πλατφόρμα και το χειμώνα πολύ. Πολλά υλικά, πολλά σχέδια, πολλά patterns, δηλαδή έχουμε δει το λεοπάρ, πόνι, έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα δείχνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις γόβες, που σήμερα δεν θα δείξουμε πάρα πολλές γόβες, γιατί θέλω να προλάβουμε να πούμε και για τα μποτίνια και όχι μόνο, και για άλλου είδους σχέδια. Πες μου λίγο, τι είναι οι γόβες που φοράω? Οι γόβες αυτές είναι NAC. Είναι από την Ισπανίδα σχεδιάστρια Ρεμπέκα Σανβέρ, που σχεδιάζει για εμάς, αλλά είναι NAC. Είναι δερμάτινες. Έχουν αυτή την αίσθηση του φιδιού. Δεν είναι δέρμα φιδιού φυσικά, είναι δέρμα, αλλά κάνει την υφή δέρματος φιδιού. Και την έχουμε σε αυτό το υπέροχο μπορντό, το οποίο είναι πολύ
στη μόδα. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είδα κι άλλα. Το έτσι, έχει και ο Steve Madden, έχει βγάλει. Για να δω, μου κάνει. Ούτε για αστείο. Λοιπόν, επειδή το είδα, είναι μόδα φέτος. Ναι, είναι το wine red, έτσι το λένε, ας πούμε, στη μόδα. Είναι αυτό το κόκκινο του κρασιού, το λίγο πιο ζεστό, πιο χειμερινό. Το οποίο θα το δούμε πολύ φέτος και σε μποτάκια, το έχουμε, ας πούμε, και σε καθημερινό. Mm-hmm. Με μικρό τακούνι που βολεύει. Σουέτ, γιατί το σουέτ φέτος, επειδή. Ναι, και λουστρίνη συνδυασμό. Να πούμε, το σουέτ είναι πάρα πολύ μόδα και φέτος στο Bohemian, αυτό το look, το 70s που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Συνεχίζει και το χειμώνα. Αυτό σε μπορντό και το έχουμε και σε ένα πολύ ωραίο μπλε που ήδη έχουμε διακρίνει ότι αρέσει πάρα πολύ στα καταστήματα. Και πού το μπλε? Είναι αυτό. Είναι μπλε. Ναι, είναι μπλε. Λίγο κοντά μου, γιατί από μακριά μαύρο φαίνεται. Α, ναι, όχι, είναι μπλε. Αλλά δεν είναι το μπλε που κάνει μπαμ, το γαλανό, ας πούμε. Ξεχάστε το αυτό. Είναι μπλε ναι, σκούρο. Είναι χειμερινό μπλε, ναι. Αλλά επειδή και οι γυναίκες δεν θέλουν όλο μαύρο, που εντάξει, το αγαπάμε το μαύρο, το δοκιμάζουν και σε μπλε. Λοιπόν. Θέλεις να μιλήσουμε για τις μπαλαρίνες που είναι ένα παπούτσι? Όχι, θέλω να μείνουμε λίγο στις γόβες, γιατί με τρέχεις. Δεν έχουμε πει τίποτα. Εντάξει. Μου έδειξες μια γόβα και με πήγες στην πότα. Όχι, γόβες. Λοιπόν, γόβες σε πάρα πολλά στυλ. Αυτή που έδειξες εσύ, η οποία εντάξει είναι μια πολύ εντυπωσιακή γόβα, λεοπάρ, κόκκινο και τρούξ. Τα τρούξ είναι. Αντιστοίχως βέβαια η ίδια. Πιο υπάρχει και σε πιο ήσυχη κατάσταση, δηλαδή στο χρώμα του δέρματος που κολλάει παντού αλλά και στο μαύρο. Που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, νομίζω. Το τακούνι δεν μου φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλό. Είναι ψηλό που το φοράνε όλες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το ψηλό που λέει κάποια δεν μπορώ να το περπατήσω ή είμαι ήδη πολύ ψηλή, δεν μπορώ να βάλω τόσο ψηλό. Είναι ψηλό που μπορεί να το φορέσει οποιαδήποτε γυναίκα. Είναι περίπου 6 πόντους πρέπει να είναι αυτό. Και είναι αυτό το τακούνι που αυτή η γόβα, ας πούμε, για μια γυναίκα η οποία ντύνεται και το πρωί λίγο πιο καλά να πάει για το γραφείο. Να φοράει ένα ταγέρι, ένα ωραίο παντελόνι, ένα κουστούμι. Ακριβώς. Μπορεί να τη φορέσει, ναι. Δηλαδή είναι μια γόβα που τη φοράς και πρωί και βράδυ για πιο εντυπωσιακό στυλ. Και πιάσαμε και εκείνη την κόκκινη με το χρυσό σιριτάκι. Τι είναι? Πολύ ωραία γόβα, είναι NAC. Είναι σουέτ, κόκκινη και έχει μια χρυσή λεπτομέρεια. Τι νούμερο είναι, θα το βάλω? Θα το βάλω. Θα το για να το δούμε λιγάκι και αυτό. Αυτό με τη χρυσή λεπτομέρεια βγαίνει και σε άλλα χρώματα ή μόνο ναι, σε κόκκινο? Ναι, το έχουμε, απλά σήμερα δεν το έχουμε φέρει, το έχουμε ναι, και σε μαύρο και σε ένα ωραίο μπλε. Να. Θα τα δούμε αυτό. Καλά-καλά δεν το βλέπετε το σιριτάκι το χρυσό, αλλά αν το προσέξετε ή αν το πάρετε στα χέρια σας στο παπούτσι θα το δείτε. Να το. Ωραία γόβα. Είπες είναι NAC. Είναι NAC, ναι. Και τώρα θέλω να μου δείξεις και λίγο τις γόβες που δεν είναι σκέτη γόβα. Έχει διάφορα λουράκια, φιονγκάκια, σαν πραγματάκια. Κάτι σαν αυτό. Φέτος είναι πολύ μόδα και το χειμώνα. Τα δετά, lace up τα λέμε ας πούμε εμείς στα αγγλικά. Τα lace up είναι αυτά που έχουν πολύ κορδόνι και δένουν πάνω στον αστράγαλο. Αυτό είναι δερμάτινο σε κόκκινο, νουντ και μαύρο. Μαύρο, νουντ. Αυτό δεν το λες nude. Αυτό όπως ναι. Το έχουμε συνηθίσει. Ροζίζει και μάλλον κάνει λίγο το χρώμα των ρόδων. Αυτά τα. Σαν πώς τα λένε. Ναι. Να το πούμε. Λίγο έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρον χρώμα αυτό θέλω να σας πω. Ιδιαίτερο. Είναι λίγο πιο χειμερινό γιατί το νουντ νουντ το χειμώνα λίγο παίρνει μια άλλη πιο χειμερινή έτσι. Αυτή λοιπόν δένει, είναι πάρα πολύ ωραία και το τακούνι ξεκούρασε. Δεν υπάρχει, να το. Αλλά είναι σε γκρι με μαύρο σιριτάκι. Θα το βάλω και αυτό. Ναι, και υπάρχει και σε μαύρη. Εκεί τι σιριτάκι μπαίνει. Το γύρω-γύρω του πώς είναι. Άμα σου πω δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα φαντάζομαι ότι θα έχουν βάλει κάτι κόντρα για να φαίνεται. Και αυτό είναι ωραίο. Και το γκρι μου αρέσει. Και ωραίο τακούνι ύψος επίσης. Δηλαδή το ανεβαίνεις χωρίς να κουράζεσαι πάρα πολύ. Άλλη γόβα, σουέντ πάλι. Η οποία έχει ένα πολύ ωραίο στόλισμα πάνω στο πόδι, φιωγκάκι, κάνει χ, πολύ εντυπωσιακό. Και το έχουμε και σε μαύρο και σε κόκκινο και σε λευκό. Και σε λευκό που θα το βάλω γιατί μου άρεσε το λευκό. Ναι, το για να πούμε λίγο και γι' αυτό. Το λευκό δεν είναι ένα χρώμα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και το χειμώνα. Εμένα μου αρέσει. Φυσικά. Καταλαβαίνω ότι το έχουμε συνδυάσει με κατά καλό καιρό. Αλλά σκεφτείτε ότι και το μαύρο το βάζουμε το χειμώνα, αλλά πόσο ωραίο δείχνει και το καλοκαίρι. Γιατί όχι και το λευκό. Το λευκό λοιπόν. Το χειμώνα λίγο δεν το τολμούν οι γυναίκες, γιατί το φοβούνται ότι μπορεί να λεκιάσει επειδή ο καιρός είναι διαφορετικός, βρέχει. Όμως στολίζει αλλά το πόδι το είναι λευκό. Πολύ ωραίο για το λευκό. Για δείτε το. Πολύ ωραία γόβα. Κομψή, θηλυκή πολύ. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Φορεμένο το παπούτσι. Αυτό που λέω διαρκώς, όταν πηγαίνουν οι γυναίκες στα καταστήματα, να δοκιμάζουν πολλά σχέδια γιατί το παπούτσι φαίνεται τελείως διαφορετικό φορεμένο. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι απλά ένα λευκό δέρμα. Έχει μια γυαλάδα και είναι λίγο πιο ζεστό. Δεν είναι το άσπρο. Ναι. Είναι κάπως πιο γαλακτερό. Σαν του πάγου.
Ναι, αλλά σαν να του έχει περάσει μέσα και κάτι που γυαλίζει. Δεν ξέρω. Πώς είναι τα μεταξύ τα ύφασμα, τα σατέν που γυαλίζουν. Κάπως έτσι είναι. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ και δεν την είχα δει φορεμένη. Τη βλέπω τώρα σε σένα και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι, δηλαδή, μόλις το δεις φορεμένο το παπούτσι, αλλάζει πολύ. Γόβες. Άλλη μια υπέροχη γόβα η οποία ήδη έχει κάνει αίσθηση πολύ είναι αυτή. Που έχει... Έρχεσαι λίγο έξω. Ναι, βεβαίως. Γιατί μου κρύβεσαι. Ναι, συγγνώμη, είναι για να τα. Και δεν έχουμε και επαφή. Ναι. Αυτή η γόβα, να δοκιμάσουμε, να τη δείξουμε. Ναι. Αυτή είναι και ψηλοτάκουνη, δεν είναι και κοντή. Είναι λίγο πιο ψηλή, ναι. Είναι περίπου 10 χιλιοστά. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή γιατί έχει όλα αυτά τα λουριά τα οποία τα προσαρμόζουμε την πρώτη φορά. Και τα οποία μην φοβάστε ότι πρέπει να τα ανοίξετε όλα αυτά. Γιατί εμένα πάντα με τρομοκρατούν όταν βλέπω τόσο και λέω πρέπει όλα αυτά να τα ανοίγω και να τα βάζω και να τα βγάζω. Ευτυχώς όχι. Υπάρχει πίσω φερμουάρ. Μπαίνει το πόδι, ξανακλίνει και αυτά όλα είναι διακοσμητικά. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τώρα, αν θέλετε, το προσαρμόζετε και στο πόδι σας. Παίζουν. Κανονικά δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι αν δεν σου κάνει, πάει. Ναι, το φέρνεις εκεί που θες εσύ. Αλλά μετά δεν τα ξανανοίγεις. Μία φορά θα το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πρέπει να περάσω διαφημίσεις, μου λένε. Τρέχω σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Συνεχίζουμε με την αγαπημένη Ειρήνη εδώ και τα Naxos που είναι σήμερα κοντά μας και από εδώ και μπρος σχεδόν κάθε Παρασκευή. Θα δείξουμε και τα υπόλοιπα σχέδια που έχουμε εδώ και θα επιστρέψουμε δίνοντας τηλεφωνικά το πρώτο μας δώρο που θέλω να είναι αυτή εδώ η γόβα που φοράω. Βεβαίως. Τώρα, σε άσπρο ή μαύρο, ας το επιλέξει η τηλεθεάτρια. Δεν με πειράζει, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι είπαμε ότι είναι νακ. Νακ, νακ. Πολύ ωραίο σχέδιο, τώρα δοκιμασμένο. Στα ταράκια δίνουμε, ξέρετε. Πάμε, διαφημίσεις. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας πάντα με την αγαπημένη εταιρεία Naxos που στην αγκαλιά της έχει πάρα πολλές διαφορετικές υπέροχες εταιρείες και μιλώ φυσικά για εταιρείες οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές και πολύ επιτυχημένες. Είχα ζητήσει μία γραμμή πριν το διάλειμμα γιατί θέλω να δώσω το πρώτο δώρο στους τηλεθεατές μας που είναι οι γόβες που δοκίμαζα πριν, οι οποίες πραγματικά είναι και πολύ chic, πολύ κομψές αλλά και πολύ νεανικές συγχρόνως. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ στο λευκό και θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε ίσως και παραπάνω από ένα ζευγάρι παπούτσια μαύρα στο σπίτι μας. Ίσως θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή επιλογή στο χρώμα που φοράω. Παρ' όλα αυτά, δίνουμε την ευκαιρία στη τηλεθεάτρια να διαλέξει αν το θέλει στο χρώμα που το φοράω ή σε μαύρο. Ούτως ή άλλως υπάρχει. Καλησπέρα στη φίλη μας. Γεια σου, Ελενάκη, μου όμορφο. Έλα, αγάπη γλυκιά. Έλα, αγάπη γλυκιά. Είμαι εδώ για σας. Έτοιμη. Καλή τηλεοπτική σεζόν και χαίρομαι πολύ που μιλάω πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Αλλά ποια είσαι? Λέγομαι Κυριακή και σου τηλεφωνώ από την όμορφη Ρόδο. Μπράβο, από την όμορφη Ρόδο. Λοιπόν, έχεις κερδίσει το πρώτο δώρο από την εταιρεία ΝΑΚ και θέλω να μου πεις εάν οι γόβες που φοράω τις θέλεις σε λευκό ή σε μαύρο. Σε μαύρο, Ελενάκη. Σε μαύρο, αγάπη μου. Ό,τι αρέσει στον καθέναν. Για σένα, λοιπόν, με πολύ πολύ αγάπη. Ταξιδεύουν για Ρόδο τα υπέροχα παπούτσια μας. Να πω ότι κι εσείς που είστε στη Ρόδο ή οπουδήποτε αλλού μακριά από την Αθήνα, που ίσως να μην μπορείτε να βρείτε ένα κατάστημα ΝΑΚ, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της εταιρείας που είναι 3W, δεν θα σας δυσκολέψει, ΝΑΚ είναι σκέτο. .gr. Δηλαδή και να θέλετε, δεν το ξεχνάτε. Και να μην τα πάτε καλά με τα κομπιούτερ, με τα λάπτοπ, με όλα αυτά, τρία γράμματα θα χτύπησετε. ΝΑΚ, τίποτα άλλο. Και θα σας βγάλει κατευθείαν σελίδα. Βλέπετε. Επιλέγετε, σας το στέλνουν δωρεάν, το φοράτε. Αν δεν σας πέφτει σωστά στο πόδι σας, μπορείτε να κάνετε επιστροφή και να... Δωρεάν. Και η αλλαγή είναι δωρεάν, ναι. Επειδή είναι δύσκολη. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Μπράβο και σας. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, να πούμε και 210-99-02720 για τηλεφωνικές παραγγελίες, ερωτήσεις, οτιδήποτε δείχνουμε σήμερα, μπορούν να μας καλέσουν, να μας ρωτήσουν, να είμαστε στη διάθεσή τους. Να δείξω αυτά που φοράω εγώ, επειδή είμαστε στις γόβες. Φοράω στο δεξί αυτό, είναι μία γόβα η οποία προσαρμόζεται με αυτοκόλλητο επάνω, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αυτό το κριτς-κράτς μωρέ, ξέρετε. Ναι, οπότε μπορεί να πηγαίνει σε όλα τα πόδια. Ανεβαίνει μέχρι ψηλά πίσω στον αστράγαλο, οπότε είναι πάρα πολύ σταθερό. Περίπου όπως είναι τα παιδικά παπούτσια που ανεβαίνουν ψηλά. Και είναι και αυτό μια γόβα η οποία είναι σε ένα μέτριο τακούνι, 6 πόντους περίπου. Οπότε μπορεί να το φορέσει από το πρωί, να είναι καλοντημένη, αλλά συγχρόνως και το βράδυ με ένα καλό φόρεμα. Και από την άλλη, φοράω πάλι μια γόβα αρκετά ιδιαίτερη, γιατί έχει ένα στόλισμα μπροστά, σαν μπαρέτα φαρδιά, η οποία αγκαλιάζει το πόδι. Και στο πλάι δένει με δύο λουράκια που κάνει έτσι λίγο σαν χ, να το πω. Εντυπωσιακό πολύ. Είναι μια γόβα, αλλά επειδή έχει αυτό το στόλισμα πάνω, είναι πιο ιδιαίτερη. Επειδή εντάξει, μια γόβα απλή μπορεί να έχει όλες οι γυναίκες έχουν στην καρταρόμπα τους. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τις γόβες. Εντάχει να πούμε για τις μπαλαρίνες, γιατί δεν μου έχεις φέρει και πολλές, γιατί θέλω να περάσω τα μποτάκια. Ήθελα να πω για τις μπαλαρίνες συγκεκριμένες. Είναι οι μπαλαρίνες του σήμερα, εγώ έτσι τις λέω. Για πες, γιατί. Γιατί είναι η μπαλαρίνα η οποία διπλώνει.
Αυτή τη στιγμή η Butterfly Twist είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Βρετανία, γιατί διπλώνει και μπορεί η γυναίκα να την έχει μαζί της στην τσάντα της, στην φικούλα της. Μέσα. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που δεν μπορεί να οδηγήσει με τα κούνη, που είναι όλη μέρα με τα κούνια και κουράστηκε και θέλει να βάλει κάτι άλλο. Την έχει στην τσάντα της, αυτό πολύ ωραίο, στην πολύ ωραία θήκη και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι εντυπωσιακές και σαν μπαλαρίνες, δηλαδή έχει το στόλισμα το χρυσό. Και μέσα είναι περιποιημένες. Είναι πάρα πολύ μαλακές. Το βλέπετε. Ναι. Είδατε το και αυτό που είναι, κάνει κόντρα το χρώμα το μέσα με το έξω και φαίνεται καλύτερα. Είναι πολύ περίπου. Είναι ό,τι πιο μαλακό μπορεί να βάλει στο πόδι σου. Εγώ έχω ήδη δύο. Όσε παίρνουν πρώτη, παίρνουν δεύτερη και τρίτη, γιατί δεν βολεύουν πάρα πολύ. Και είναι και πολύ άνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μπαλαρίνα. Να πάμε στα μποτίνια. Λοιπόν, αυτό το καιρό τώρα, με αυτό το διάστημα, φοράμε λίγο χαμηλά μποτάκια, δηλαδή δεν ανεβαίνουν πολύ ψηλά στον αστράγαλο. Οπότε σε flat. Ωραίο χρώμα αυτό. Ναι. Ένα καφέ βαθύ, πολύ όμορφο. Δεν ξέρω πώς περιγράφεται. Του κούρου, αλλά είναι πούμε, σουέτ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι δείχνει, ζεστό. Δείχνει ακόμα πιο ωραία. Του πάει πάρα πολύ. Και σε μαύρο και σε καφέ. Με λάστιχα στο πλάι για να εφαρμόζουν σε όλα τα πόδια. Μπορούμε να δείξουμε σε δετό που αρέσουν πολύ αυτού του ύφους. Θυμίζουν τα Oxford, απλά δεν έχουν αυτό το βρετανικό στόλισμα μπροστά. Σε μαύρο και animal, που το animal, επειδή φοράμε λίγο πιο μαύρα το χειμώνα, σπάει τη μαυρίλα, ας πούμε, του ντυσίματος. Το οποίο το έχουμε και σε αντίστοιχα σε μποτάκι και με φερμουάρ, δέρμα και animal συνδυασμένο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο. Φέτος είναι στη μόδα πολύ τα loafers. Είναι αυτά τα παπούτσια τα οποία τα φοράμε χωρίς να δένουμε κορδόνια. Τα προσαρμόζουμε. Πώς τα φοράμε αυτά όμως, Φρεϊρίνη μου, για πες μου. Αυτά τα παπούτσια. Δηλαδή, εγώ τώρα με αυτό που φοράω δεν πάει με τίποτα. Ναι, για πες λοιπόν στον κόσμο, πώς μπορούν να τα συνδυάσουν. Αυτά τα παπούτσια, επειδή μπορεί να φαίνεται όταν το βλέπουμε έτσι, εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσω για να το δούμε φορεμένο. Όταν το βλέπεις με μια πρώτη οπτική, δεν σου μοιάζει πολύ γυναικείο. Αλλά αν το βάλεις με ένα ωραίο φορεματάκι, με μια ωραία φούστα και ένα τζιν που καμισάκι. Με μια παντελόνα. Ναι, με ένα ωραίο δερμάτινο στενό σκίνι παντελόνι και ένα ωραίο πουλοβεράκι λευκό και από κάτω αυτό. Εκεί όπως κάθεσαι, τι ωραία που δείχνει, ε. Αν και κανονικά πρέπει να σε βάζαμε στην καρέκλα τώρα να καθίσεις, για να μην σκύβεις. Ναι, επειδή έχω το σκίσιμο και φοβάμαι μην έχουμε ατύχημα. Α, πιο πολύ φοβάσαι στην καρέκλα. Ωραία. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Λοιπόν, mm-hmm. αυτό το παπούτσι. Συγγνώμη τώρα γιατί. Πολύ ωραία. Και με μακριά φούστα. Φέτος θα δούμε και πολύ μακριά φούστα με σκίσιμο. Λοιπόν, αυτό το παπούτσι βλέπουμε είναι κομψό. Όταν το βλέπεις με πρώτη εικόνα, λες, εντάξει, δεν είναι πολύ θηλυκό, ας πούμε, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει. Άκου τι θα σου πω τώρα. Ναι. Αυτό το παπούτσι είναι για μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Σε αυτές τις γυναίκες, λοιπόν, ενώ που τους αρέσει να ντύνονται, ναι. Όχι μόνο βάζοντας, ας πούμε, ένα μινάκι που φοράω εγώ σήμερα, δεν χρειάζεται καν να τους πεις τι είναι αυτό το παπούτσι, ναι, γιατί το αγαπούν και θα το πάρουν. Εκείνες που δεν μπορούν να το συνδέσουν στο μυαλό τους, γιατί έχουν μάθει σε πιο θηλυκά κομμάτια, ναι. πολύ. Γόβες, ψιλοτάκουνα, ξέρω εγώ, τρέσες λέω. Και τρέσες τελικές. Και τρέσες. Πώς τα λένε αυτά που κρέμονται τα κορδόνα και κορδόνια, τα... ναι, κρόσια. Λοιπόν, αυτές δεν θα το βάλουν ό,τι και να τους πεις. Εγώ πιστεύω ότι πειραματίζονται. Έχει το κοινό του, ναι. όπως και ας πούμε αυτό σε 20άποντο και αυτό έχει το δικό του κοινό. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Έχει το φανατικό του κοινό και κάποιες γυναίκες οι οποίες σου λένε όχι, εγώ δεν το βάλω αυτό. Με τίποτα. Παρόλα θα βάλω την μπαλαρίνα σε πλάτη. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή τώρα λίγο με όλα τα social, τις fashion bloggers κτλ. Έχουν εικόνα περισσότερο οι γυναίκες και το βλέπουν φορεμένο και συνδυασμένο. Βεβαίως. Αρχίζουν και πειραματίζονται πολύ περισσότερο από την παλιά. Δηλαδή, εγώ βλέπω χρόνο με το χρόνο ότι οι γυναίκες οι οποίες, αυτές που λες που είναι πιο παραδοσιακές, μπορεί και να το τολμήσουν γιατί το έχουν δει συνδυασμένο. Αυτό που με ρώτησες. Ναι. Αν φτάσει στο μαγαζί. Ναι. Δεν φοράει αυτό που φοράω εγώ σήμερα, γιατί εκεί θα πει τι είναι αυτό που φοράω, δεν μου ταιριάζει καθόλου. Εντάξει. Φοράει κάτι ανάλογο με αυτό που πρέπει να φορέσει για να το συνδυάσει με αυτό το παπούτσι και το δει, τότε θα καταλάβει και θα νιώσει καλά. Ναι, ναι. Έχει εγώ να νομίζω, επειδή όταν τα είχα πρωτοδεί αυτό το στυλ τα παπούτσια πριν από 5 χρόνια και θυμάμαι μου είχε στείλει δώρο ένα ικάρτσονα. Γιατί από εκείνη το είχα δει να το φοράει κάπου που πήγαινε, που είναι μια πολύ θηλυκή γυναίκα, έτσι, ψηλή, ωραία, ξανθιά, γυναικάρα τέλος πάντων. Ναι. Όταν το είδα, τα χάσε, λέω αυτό είναι μόδα το παπούτσι. Σου λέω πρέπει να είναι 5 χρόνια, 6. Και την επόμενη μέρα, για να δεις πόσο τρελή είναι και αυτή, μου το στέλνει δώρο στο καμαρίνι. Ναι. Και μετά από 10 μέρες είχε έρθει καλεσμένη μου. Λέει, το έβαλες. Τη λέω, κάτσε, θέλω το χρόνο μου. Μισό λεπτάκι. Πώς να το βάλω.
Δεν ξέρω. Δεν έχω στην καρδερόβα μου τη λέω κάτι αντίστοιχο και δεν ξέρω πώς φοριέται. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες. Βεβαίως όμως τώρα πια σιγά σιγά έχουν μπει και άλλες στην νοοτροπία, στην ιδέα, όπως θες πες το, ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να το βάλει κανείς. Απλά δεν συνδυάζεται με τα πάντα όπως μπορεί, ας πούμε, ένα μποτίν να συνδυαστεί πολύ εύκολα. Ναι, παράδειγμα, λέω, ψηλό ή κοντό. Φλατ, τελείως, μποτίνι. Πολύ εύκολα το βάζεις. Εδώ σου λέει, κολλάει η άλλη. Σου λέει, πώς θα το βάλω τώρα αυτό. Με τι. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και λέω δοκιμάστε. Ότι... Δοκιμάστε. Και... Μόνο έτσι. Και πειραματιστείτε και λίγο, γιατί θα είναι και πιο ενδιαφέρον το στυλ σας τελικά. Λοιπόν, πάλι ιδιαίτερο, εγώ θα το δείξω, γιατί αυτό το παπούτσι ήδη αρέσει αρκετά. Το ίδιο στυλ, αλλά είναι το Oxford που λέμε, τα brogues, δετό, πολύ ιδιαίτερο λουστρίνι, συνδυάζει μοναδικά μαύρο, νουτ και κόκκινο και το έχουμε και σε πιο γίνες. Για πάμε τώρα σε κάτι τελείως κόντρα. Θηλυκό, ναι. Λοιπόν, εδώ πάμε να κουνηθούμε λίγο, να χορέψουμε κορίτσια και να κουνιέται και αυτό που τόσο πολύ θηλυκότητα βγάζει από μόνο του. Μαύρο απλά, όχι. Καταρχήν, πολύ μητερό, πολύ θηλυκό. Και ειδικά με αυτά εδώ επάνω, πώς θέλουν αυτά, μωρέ, και τα παπούτσια. Κρόσια. Κρόσια, μωρέ, πώς μου ήρθαν οι τρέσες. Τέλος πάντων, κρόσια. Τι ωραία που κουνιούνται. Τι ωραία που δίνουν χάρη. Πόσο ωραία ήταν στο νούμερό μου, θα τα φορούσα. Α, είναι το ένα. Θα βάλω το ένα. Είναι ένα και ένα, ναι. Τι ωραίο που είναι. Και συγχρόνως μαζί με αυτά, να πούμε δύο λόγια και για αυτά. Όσο φοράω εγώ, το ένα Βεβαίως. Που είναι. Αυτά στο τα δύο μποτάκια που μου έφερε είναι πάλι τη ίδια ιδιάστρια τη Ρεμπέκα Σανβέρ. Το ένα είναι δαντέλα και μπροστά έχει αυτή την. Αυτό. Το δέρμα που κάνει την υφή του φιδιού. Είναι ψιλοτάκουνο περίπου στους 10 πόντους. Αυτό είναι δαντέλα, είναι μαλακό και εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία στο πόδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομψό θηλυκό, πολύ ιδιαίτερο μπουτάκι. Το οποίο μπαίνει σαν γκάλτσα, έτσι, δεν υπάρχει πουθενά να ανοίξει. Είναι πολύ ελαφρύ το μεταξύ. Αυτό πάρα πραγματικά πολύ. Είναι, λες και είναι γυμνό, ρε παιδιά, πραγματικά σου φεύγει. Γιατί είναι διτό. Και κάνει αυτή τη δαντέλα μαζί με το. Δεν ξέρω αν είναι φίδι, αλλά φίδι όχι, φαίνεται. Δέρμα, δεν έχει σημασία, ναι. Κάνει τη δουλειά του όμως. Κάνει όλη αυτή τη γυαλάδα που έχει το λουστρίνι μπροστά και πίσω. Και αυτή η μεγάλη φάση, η λεπτομέρεια μπροστά που είναι σαν ντυτό, πώς το λένε, δαντελωτό. Και πραγματικά είναι ένα πολύ, πολύ θηλυκό μποτίνι. Δείτε λίγο και αυτό που φόρεσα τώρα που σας έλεγα πριν. Δυστυχώς έχω μόνο το ένα να σας δείξω, το άλλο δεν θα μου μπει πουθενά. Αλλά δείτε τι ωραίο που είναι. Και χορεύεις τώρα, εσύ πας στο ραντεβού, τσακατσούκ, τσακατσούκ, τσακατσούκ και αυτό κουνιέται. Θέλει, δεν θέλει ο άλλος, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πολύ ωραίο μποτάκι. Πάρα πολύ Εγώ ωραίο. Εγώ αυτό το πήρα. Το πήρες, θα το πάρει τώρα και η φίλη μου. Για βγάλτε μου μία γραμμή παρακαλώ, γιατί θέλω να δώσω αυτό το υπέροχο μποτάκι. Πραγματικά καταπληκτικό και όσες το βλέπετε τώρα και σας αρέσουν, να σας πω, βάζω και στοίχημα ότι είναι το κομμάτι που θα φύγει και πολύ δύσκολα θα βρείτε προσεχώς. Κάνει μπαμ. Φαίνονται αυτά που πιάνει πολύ κόσμο. Είναι μερικά πράγματα που ταυτίζεται η γνώμη του κόσμου όλων μαζί. Ναι. Δηλαδή, γυναικεία, μποτάκι. Εγώ, από ό,τι είδα, το νούμερο ένα που είδα για μένα, για το γούστο μου, θα πιάσει τον περισσότερο κόσμο, μας ταιριάζει στους πιο πολλούς, είναι αυτό. Είναι αυτό. Άρα, λοιπόν, αν σας αρέσει, εγώ ξαναλέω, δείτε το λίγο γρήγορα, γιατί νομίζω ότι δεν το βρείτε εύκολα αυτό. Για πάμε στη φίλη που το κέρδισε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Έλα, αγάπη μου. Πώς, από πού, από Κέρκυρα? Από Κέρκυρα, ναι. Μπράβο, πόσο χαίρομαι. Μπράβο, πώς σε λένε? Σοφία. Σοφία από Κέρκυρα. Σοφία από Κέρκυρα. Σ' αρέσει το μποτίνι σου? Είναι υπέροχο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μουα, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, για πες μου και γι' αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μποτάκι το οποίο συνδυάζει σουέντ, πάλι αυτό το δέρμα τύπου φιδιού και ένα ωραίο στόλισμα σαν και έντυμα, το οποίο όμως κάνει ένα σαν βε μπροστά και είναι λίγο πιο ankle boot, είναι πιο χαμηλά δηλαδή στον αστράγαλο. Να θυμίσω ότι όλα αυτά τα σχέδια που δείχνουμε τώρα εδώ και δοκιμάζουμε υπάρχουν στο www.nak.gr και τηλεφωνικά μπορούν να τα παραγγείλει για όλη την Ελλάδα αποστολή δωρεάν και αλλαγή 210-99-0720. Αυτό είναι λίγο πιο ψηλό. Είναι το άλλο που τόση ώρα μιλάω. Αυτό που έχει μπροστά την φάση από. Βέβαια είναι ωραίο. Όχι είναι ωραίο, πολύ είναι ωραίο. Πολύ σεξι αυτό. Πολύ. Αυτό είναι σεξι παπούτσι. Πολύ. Λοιπόν, και είναι και άνετο. Σκεφτείτε ότι και τα δύο είναι μένουν στο νούμερό μου, τα φοράω χωρίς κάλτσα. Απίθανο που το πόδι είναι και πρισμένο το καλοκαίρι. Δεν σε σφίγγει, δεν σε ταλαιπωρεί, δεν υποφέρει. Και αυτό ξαναλέω είναι λίγο πιο ψηλό από αυτό. Πρέπει να έχουν γύρω στου 2 πόντου διαφορά. Μικρή διαφορά, αλλά εγώ τη νιώθω τώρα που το φοράω. Και τα δύο, η καθεμία για αυτό που τη αρέσει. Πολύ ωραία. Και τα δύο πολύ θηλυκά και σεξ. Είναι ΝΑΚ και τα δύο. Είναι ΝΑΚ και τα δύο, ναι. Μάλιστα. Είναι ΝΑΚ και τα δύο. Έχετε βγάλει πάρα πολλά σχέδια. Ναι, και θα έρθουν και ακόμα περισσότερα. Λοιπόν,
Να πούμε και γι' αυτά. Να πούμε και γι' αυτά. Είναι παπούτσια καθημερινά. Μην μείνουμε μόνο στα ψηλοτάκουνα. Ναι, είναι και αυτά για κάποιους που θέλουν τακούνι. Αυτά τα δύο που κρατάς είναι flat, σε ένα πολύ ωραίο ταμπά και μαύρο. Έχει το λάστιχο στο πλάι για να εφαρμόζεις όλα τα πόδια και να φοριέται και πολύ εύκολα. Είναι ένα παπούτσι. Αυτό είναι το παπούτσι που λες που πηγαίνει με όλα. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί αν ταιριάζει. Ό,τι και αν φορέσει από πάνω μια γυναίκα, κοτσάρει αυτό το παπούτσι και είναι έτοιμη. Και για κάποια όμως η οποία δεν φοράει flat, εγώ κρατάω δύο πολύ ωραία μποτάκια. Το ένα είναι με χοντρό τακούνι που είναι λίγο πιο άνετο για το πρωί. Από εδώ, συγγνώμη. Που είναι δερμάτινο και κάνει έτσι μια ωραία υφή εδώ πάνω που είναι ελαστικό. Οπότε αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το πόδι. Και στο άλλο κρατάω αυτό το υπέροχο μποτάκι, το οποίο είναι πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι πιο ξεκούραστη και την προτιμούν και είναι και πάρα πολύ μόδα φέτος. Θα τη δούμε πολύ γενικά την πλατφόρμα. Φοριέται και από το πρωί, αλλά μπορούμε να τη δοκιμάσουμε και να την τολμήσουμε και βράδυ. Μην κολλάμε δηλαδή στα ψηλοτάκουνα τα κλασικά. Αυτά με τα μποτάκια. Και εγώ θέλω να μπω μια στιγμούλα να δώσω. Και θα συνεχίσουμε να μιλάμε βεβαίως, γιατί μέχρι να μπω εγώ τώρα στο Twitter για να δώσω το δώρο που έχω ανεβάσει στο Twitter. Που είναι η πρώτη γόβα που δείξαμε, από εκεί ξεκινήσαμε, με το λεοπάρ και τις κόκκινες και χρυσές λεπτομέρειες. Τι βλέπετε εκεί, μπράβο, αυτό είναι, κάτσε να καταφέρω να μπω. Ωραία. Γιατί θέλω και το χρόνο μου, έχουν αλλάξει και το σύστημα όλο. Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν και λέω ότι 16.000 φίλοι έχετε μπει και ζητάτε αυτές τις υπέροχες γόβες. Μπράβο κορίτσια μου. Και πάμε να δούμε, όχι δεν μπήκα, να δούμε ποια θα τις κερδίσει, για να προχωρήσουμε και σιγά σιγά προς τα κάτω. Και λέω ότι η Φένια, αυτό εδώ το κορίτσι μάλλον είναι και είναι και όμορφο, η Φένια Μακρύ, από Τρίκαλα από ό,τι διαβάζω, είναι η τυχερή φίλη που κερδίζει τις γόβες που έχω ανεβάσει στο Twitter από την εταιρεία NAC. Μπράβο. Μπράβο στη Φένια, πολύ χαρούμενη και πολύ τυχερή να τα λέμε κι αυτά. Και θέλω να μιλήσω και για αυτό το παπούτσι, επειδή τα είδαμε πολύ και το καλοκαίρι τα platforms, δηλαδή πλατφόρμες αλλά ισόπατες, όπου κερδίζουμε το ύψος επειδή θέλουμε να δείχνουμε πιο ψηλές και πιο μακριές, αλλά ταυτόχρονα είμαστε πάνω σε flat. Θα το δούμε πάρα πολύ και φέτος, το λευκό πάτο, σε platforms. Τα έχουμε φέρει στα δύο. Γι' αυτό δεν μου πες τίποτα, που έχει πάνω τα πάντα. Αυτό είναι εντάξει. Φοβερό μποτάκι. Έχει πάνω αγκράφες, κρόσια, τρούξ. Είναι πολύ ροκ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ σεξι, πολύ θηλυκό. Νομίζω ότι είναι επένδυση αυτό το μποτάκι. Θα περίμενα να σε δω να το φοράς. Είναι και στο νούμερό σου, νομίζω. Δεν πήγαινε με το φόρεμα. Α, δεν πήγαινε με το φόρεμα, ήταν. Γι' αυτό. Πολύ ωραία. Και επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, γιατί ο χρόνος χρόνο μαζί περνάει γρήγορα, δεν ξέρω γιατί. Να ρίξουμε μια ματιά εντάχει. Πάρτε μια πρώτη γεύση. Θα κάνουμε θέμα με παιδικά ούτως ή άλλως. Για τι μπορείτε να βρείτε. Δεν θα βρείτε μόνο αυτά. Έχουν πάρα πολλά σχέδια. Πάρα το λέω εμπειρικά, γιατί καταλαβαίνετε. Όταν πας με παιδιά για να ψωνίσεις, ειδικά που πηγαίνεις με κορίτσια, τα αγόρια είναι πολύ εύκολα. Αλλά με κορίτσια. Ναι, είναι λίγο πιο απαιτητικά τα κορίτσια. Πολύ ψάξιμο. Και λοιπόν, και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Και σε αθλητικά. Όσο επιτοπλίστων αθλητικά και καθημερινά φέραμε, ακριβώς επειδή είναι η περίοδος που οι γονείς ψωνίζουν, αγοράζουν δηλαδή παπούτσια για τα παιδιά που πάνε σχολείο, ξεκινάνε. Έχουμε τα Superfit που είναι η νούμερο ένα εταιρεία στην Ευρώπη, στα παιδικά παπούτσια. Και όλα αυτά έχουν και ειδικά υλικά τα οποία είναι τα Gore-Tex, το οποίο είναι αδιάβροχο το παπούτσι, δεν παθαίνει τίποτα και να βραχεί και ό,τι και να κάνει το παιδάκι. Πολλές αθλητικές εταιρείες μπορούν να βρουν στα καταστήματα NAC, αλλά και στο www.nac.gr. AG, που έχουμε, είμαστε αντιπρόσωποι και εμείς. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά δεν χρειάζονται συστάσεις, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μας αρέσουν πολύ. Και άλλες γνωστές εταιρείες, έχουμε πάρα πολύ γνωστές εταιρείες, πολύ μεγάλη ποικιλία στο παιδικό. Θα βρει οπωσδήποτε παπούτσι ο γονιός για το παιδάκι του. Εγώ πόσα ζευγάρια έδωσα, δύο. Νομίζω έχει άλλο ένα. Α, έχω άλλο ένα. Θα το κρατήσω για να το δώσω λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να περάσω στην καλεσμένη μου. Και να τη δώσουμε μία γόβα. Έδωσα γόβα, γόβα, γόβα. Όχι. Μία γόβα θα δώσω. Ωραιότατη, εύκολη. Αυτό το χρώμα θέλω να δώσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή δεν το έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα ωραίο βαθύ μπορντό. Υπέροχο, χειμερινό μπορντό. Πολύ κλασική γόβα. Μαύρα, εντάξει, έχουμε όλοι. Όχι, σας παρακαλώ. Εδώ. Αυτό θα δώσω. Μ' αρέσει πολύ. Είναι Steve Madden και είναι το τελευταίο δώρο από την εταιρεία NAC που θα το αφήσουμε για το τέλος. Το κρατώ. Και φιλώ τη φίλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μας χειμώνα. Καλό χειμώνα. Και καλό να τα δεχτείτε. Να έχουμε να βλέπουμε, να παρουσιάζουμε και κυρίως και να χαρίζουμε κιόλας. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εσείς στο Twitter συνεχίζετε να κάνετε retweet στο άρωμα της Estée Lauder.